Κύριε Δήμαρχε, θα θέλετε να ξεκινήσετε την ημερίδα με ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Χαίρομαι που βρισκόμαστε σε αυτή την ωραία εκδήλωση, την οποία διοργανώνει το πρώτο γυμνάσιο Γεράκα και το οποίο μας έχει κάθε φορά, φροντίζει κάθε φορά να μας εκπλήσει. Μας δίνει πάντα την άλλη διάσταση των πραγμάτων. Θυμάμαι ότι πέρυσι με πολύ ωραίες εκδηλώσεις που παρουσιάσαμε και στην Παγκόσμια ημέρα νερού είχαν κάνει μια άλλη παρόμοια εκδήλωση που αφορούσε το νερό. Εκεί είδαμε πράγματα που όταν πίνουμε το νερό δεν τα σκεφτόμαστε. Μας οδηγούν το μυαλό λοιπόν και στις άλλες διαστάσεις των πραγμάτων που είναι πολλές, ποικίλες και ωραίες. Για φέτος μας φυλάγαμε άλλη μια έκπληξη για το κρασί, το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουμε στο τραπέζι μας κάποιες φορές κάθε μέρα. Αλλά μόνο ως ένα συνοδευτικό του φαγητού μας. Σήμερα πιστεύω ότι θα δούμε και τις άλλες διαστάσεις του κρασιού από τους ομιλητές, τους εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους του πάνελ, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ, γιατί αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο σε μια τέτοια ημέρα, και ωραία ημέρα, αλλά και σε χρόνο παραγωγικό, που θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα για τους ίδιους. Θα ήθελα να συγχαρώ και δεν το λέω κατά τα τυπικά που συνηθίζεται να μιλάνε δήμαρχοι κλπ. Το λέω ουσιαστικά και σαν απλός άνθρωπος και πολίτης αυτής της πόλης και της χώρας. Να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν, τον διευθυντή του πρώτου γυμνασίου, τον κ. Δημαρά, την κυρία Λιζαβετίνη, την κυρία Τερτσιλίνου και την κυρία Γερμανή. Έχουμε πολλούς καθηγητές, πολλοί δραστηριοποιούνται βέβαια και θα ήθελα να τους συγχαρώ όσους το κάνουν δημόσια, αλλά η συγκεκριμένη τετράδα που ανέφερα έχει κάτι ιδιαίτερο. Το κάνει συνέχεια με μεράκι και αγάπη αυτό που κάνει. Και το κάνει με επιτυχία, επειδή ακριβώς το κάνει με αγάπη και μεράκι. Και το κάνει ακριβώς πέρα από το ορολόγιο πρόγραμμα. Πολλοί στην Ελλάδα, γι' αυτό την καταντήσαμε εκεί που είναι σήμερα, λειτουργούμε με το ωράριό μας, στο οποίο επίσης δεν δουλεύουμε ολόκληρο. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πέρα από το ωράριό τους, χωρίς να τους υποχρεώνει κανείς, το μόνο που τους οδηγεί εκεί είναι η καρδιά τους και η ψυχή τους. Και θα ήθελα δημόσια να τους επενέσω και ταυτόχρονα να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Χατζηνικολάου, που είναι ο εμπνευστής του θέματος που ασχολείται φέτος το πρώτο γυμνάσιο. Θα κάνουμε και μια ωραία εκδήλωση, την οποία αμέσως υιοθέτησα όταν μου την είπαν οι κυρίες του σχολείου με τον κύριο Χατζηνικολάου. Στις 25 Απριλίου, όπως ακούσατε, είστε όλοι προσκεκλημένοι και να πείτε και σ' άλλους, θα είναι μια πολύ πετυχημένη, θεωρώ, εκδήλωση, έτσι θέλω να προβλέπω, για να περάσετε καλά και να μάθετε και άλλα πράγματα και να ευχαριστηθείτε τις ώρες που θα είστε εκεί. Τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Μερτζάνο, που επίσης βρίσκεται εδώ, αφήνοντας και αυτός τις δουλειές του, και να δούμε πόσο πρέπει να πίνουμε για να είμαστε καλά. Την κυρία Πέτροβιτς επίσης, που θα μας δώσει την άλλη διάσταση. Και τον κύριο Μάρκο, ο οποίος είναι η γενεσιουργός αιτία του προϊόντος. Ασχολείται με το αμπέλι και το κρασί από γεννήσεώς του, φαντάζομαι να είναι από την οικογένεια. Ξέρω τη δραστηριότητά του, πολύ ίσως την ξέρετε και από εσάς. Και θα ήθελα να του πω ότι χάρηκα πολύ που τον είδε και καιρό να τον δω. Είναι ένας εκλεκτός συμπατριώτης, συμπολίτης και εξαιρετικός. Γιατί και αυτός ασχολείται με αγάπη, με το κρασί και την παραγωγή του. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο για τον χαιρετισμό.